Θανάση Δρουγό, γεωστρατηγό αναλυτή. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρον, καλησπέρα στου ακροατέ. Θα ξεκινήσω, επειδή καλώ σταθήκε το λίγο που σε άκουσα για τα πυρηνικά. Θα συζητήσουμε λίγο καταρχήν πριν έρθω σε κάποια άλλα θέματα στην εκπομπή σου με το θέμα του τι γίνεται με τη Λευκορωσία. Στι 25 Μαρτίου, όπω θυμάστε, τα λέγαμε, αποφάσισε ο Πούτιν την τότε συνάντηση με τον Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, τον αυταρχικό πρόεδρο εδώ και πολλά χρόνια τη Λευκορωσία, ίσω τη μοναδική, θα λέει κανεί, εν Ευρώπη συμμάχου και φίλη τη Ρωσία. Να υλοποιηθεί από το Κρεμλίνο η απόφαση, δηλαδή η ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων, βόμβες οι οποίες μεταφέρονται από αεροσκάφη διπλού ρόλου, δηλαδή συμβατικού και πυρηνικού, που βεβαίως θα εδρεύουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη σε τρία λευκορωσικά αεροδρόμια, δηλαδή στο Χομέλ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στο Τριεθνές του Μπρέστ Κορμπίν κοντά στα σύνορα δηλαδή με Πολωνία και Ουκρανία, σε λευκορωσικό έδαφος και βεβαίως έξω από το Μίνσκ, στη βάση η οποία επίσης έχει κατασκευαστεί τελευταία και έχει γίνει κυρίως Μπαχαροβίτση, δηλαδή η οποία είναι από τις βάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για πυράβλους Ισκαντέρ που ήδη βρίσκονται εδώ και καιρό βεβαίως σε λευκορωσικό έδαφος. Τώρα τι γίνεται, ποια είναι τα επίσημα. Αλεξάνδρ Λουκασέγκο σήμερα το πρωί είπε το εξής, ότι τον ερώτησαν τι γίνεται με τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Είπε, λέει, ότι θα πάω να τα δω. Έτσι ακριβώς είπε η έκφρασή του, αλλά μπορώ να σας πω ότι κάποια βρίσκονται ήδη εδώ. Δεν ξέρουμε, Λάμπρο, επί του παρόντος αριθμός τακτικών πυρηνικών βομβών που έχουν μεταφερθεί σε λευκορωσικό έδαφος. Πάντως υπάρχει, ο Πούτιν εδώ και μερικές μέρες είχε υπογράψει, από ό,τι θυμάμαι και το είχα δει, αλλά λόγω και των εκλογών στην Ελλάδα αυτά δεν τα συζητήσαμε εκτενώς, είχε υπογράψει ένα σχετικό έγγραφο σχετικά με τις ρυθμίσεις και την εντός εισαγωγικών φιλοξενία του έδαφους της Ρωσίας τακτικών πυρηνικών όπλων. Επίσης ο Σοϊγκού, υπουργός άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είπε ότι θα είναι στο έδαφος της Λευκορωσίας, αλλά δεν μεταβιβάζονται σε λευκορωσικό έλεγχο, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε την κέρια απόφαση για τη χρήση τους σε εμάς. Δηλαδή παραμένει στη Μόσχα. Προφανώς σιγά μην εκχωρούσαν τα πυρηνικά τους οι Ρώσοι σε άλλα. Ιδιαίτερα αυτά και πόσο μάλλον τα λεγόμενα permissive action links, δηλαδή αυτά τα οποία επιτρέπουν την ενεργοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων και όχι μόνο, δηλαδή τους κωδικούς, να το πω σε απλά, πιο απλή έκφραση. Τώρα, επίσης βέβαια, είπε ο Σοϊγκού ότι είναι σαν και αυτή την περίπτωση, η οποία υπάρχει, βέβαια υπάρχει εδώ και 30 χρόνια με τους Αμερικανούς, όπου υπάρχουν τακτικά πυρηνικά όπλα. Πάλι για αεροσκάφη διπλού ρόλου, συμβατικού και πυρηνικού, κυρίως ας μην είτε για αεροσκάφη Eurofighter, είτε για αεροσκάφη F-16 ή F-18 του ναυτικού, τα οποία υπάρχουν σε 5 βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η μία είναι η βάση Klein Brockhaus στη Φλάνδρα, δηλαδή στο βόρειο Βέλγιο, στο ολλανδόφωνο Βέλγιο. Η άλλη είναι η βάση του Μπρούχελ, η οποία είναι στη Γερμανία, κοντά στα σύνορα με Λουξεμβούργο. Οι άλλες δύο βάσεις είναι στο Αβιάνο και στο Κέντι Τόρε, κορυφαίες βάσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην Ιταλία. Υπάρχει βέβαια η βάση του Φόλκελ στην Ολλανδία, Νότια Ολλανδία, δηλαδή αυτή η περιοχή Μπράμπερς λέγεται. Ας πούμε και βάση και του Ινσιρλίκ. Η αμερικανική έκθεση, τελευταία που είδα, Λάμπρο, φέρει ότι είναι γύρω στα. Δεν είναι 165 που λέγανε, κάπου πρέπει να έχουν μειωθεί τα. Κάνω λόγο οι Αμερικανοί για 120. Τώρα, αν έχουν πάρει κάποια από το Ινσιρλίκ, ένα λέω εγώ, υποψιάζομαι, ή έχουν πάρει κάποια από την Ιταλία, γιατί είναι δύο βάσεις στην Ιταλία που είχαν 45 όπλα πυρηνικά υπολογικές συνθήκες. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το ψάξουμε, διότι πάντως είναι, ας πούμε, άντε 100-120 πυρηνικά όπλα εξακολουθούν και παραμένουν. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι είναι κοντά προς τα σύνορα με Λιθουανία, κοντά προς τα σύνορα με Πολωνία. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση αυξάνει, καταλαβαίνεις, πάντα ανά πάσα στιγμή και ο κίνδυνος να υπάρξει εμπλοκή αν τα πράγματα χειροτερεύουν. Πολύ πυρηνικό μαζεύεται στην περιοχή, έτσι τώρα. Ναι, σίγουρα. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, για να κλείσω αυτό το θέμα, ο Πούτιν είχε πει ότι την 1η Ιουλίου, αυτός το είχε πει και ο Σοϊγκού, θα έχει, ας πούμε, ολοκληρωθεί η εναλλακτική βάση για την αποθήκευση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και αν δεχτώ και το Λουκασέγκο με αυτά που λέει σήμερα το πρωί, εκτιμώ ότι πρέπει να έχουν μεταφερθεί κάποιες βόμβες. Πιθανόν 10 έως 20 μιλούσαν στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα είδος, θα το πω δικιά μου έκφραση αυτή, έτσι, ρωσοποίησης της Λευκορωσίας, διότι πέραν των κοινών ασκήσεων, πέραν των κοινών επαφών, πέραν των συνόρων, πέραν της διασυνοριακής κοινής ασφάλειας, πέραν της εκπαίδευσης του λευκορωσικού στρατού, κυρίως είναι γύρω 45.000 ο λευκορωσικός στρατός από τους Ρώσους, είναι η μόνη χώρα. Πόσο είναι ο λευκορωσικός, πόσο είναι? Γύρω 45.000. Χωρίς επιστράτευση, έτσι. Ναι. Χωρίς επιστράτευση. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, αν τους δεις που είναι παρατεταγμένοι, κυρίως προς Λιθουανία, Πολωνία, έτσι. Λογικό. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή και η Πολωνία, και ξέρω από τελευταίες πληροφορίες που είχα αυτές τις μέρες σε κάποιες επαφές, μου είπαν ότι και ο πολωνικός στρατός αυξάνει
σημαντικά. Στο έλεγα νομίζω και την προηγούμενη φορά που με φιλοξένησε στην εκπομπή σου, ότι πάμε στο 4%. Και χθες το βράδυ είχα επιβεβαίωση από 4% άνθρωπο, του ΑΕΠ για άμυνα. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε, φεύγει πιο μπροστά. Γιατί εντάξει, η Ελλάδα λόγω άλλων ανατολικών καταστάσεων και κινδύνων είναι ψηλά. Οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι η Πολωνία γίνεται επικυρίαρχος πλέον σε πολλά ζητήματα στην ευρωπαϊκή άμυνα. Πέραν και βεβαίως και το να. Φτιάχνει το πιο ισχυρό στρατό ξηρά στην Ευρώπη. Ένα αυτό και κάτι άλλο. Οι 34 επαρχίες της Πολωνίας έχουν το δικό του τακτικό στρατό πέραν του πολωνικού στρατού του συνόλου. Δηλαδή, ως εθνοφυλακή, τι. Ως εθνοφυλακή και εδαφική άμυνα το λένε, Λάμπρο. Και είναι αυτόνομα, δηλαδή η κάθε περιφέρεια έχει τη δική της εθνοφυλακή τύπου. Όπως έχουν οι Αμερικανοί στις πολιτείες, κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς. Η Γάνδη, το Γκντάνσκ για παράδειγμα, έχει το δικό του τοπικό στρατό. Έτσι. Ξέρω εγώ, το Κατοβίτσε, τώρα μου έρθει στο μυαλό, η Κρακοβία έχουν και το δικό του. Πέραν βεβαίως του στρατού, και χθες μου έλεγε κάποιος Πολωνός διπλωμάτης ότι πάμε για μεγάλη αύξηση. Και πέραν των προγραμμάτων, έχουμε ζητήσει βοήθεια από τους Βρετανούς και από τους Σουηδούς και Φιλανδούς για το θέμα των υποβρυχίων που θέλουμε να έχουμε, λόγω ότι η Βαλτική θα γίνει πάρα πολύ ζόρικη, πάρα πολύ κόκκινη θάλασσα. Έτσι ακριβώς μου είπε προσεχώς τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε υποβρυχιακό στόλο. Δώσαμε έμφαση τα τελευταία χρόνια σε αεροχερσαίες δυνάμεις, αλλά τώρα πρέπει να στραφούν και σε αυτό. Γι' αυτό είμαστε σε επαφές με Λονδίνο, Στοχόλμη και Ελσίνκι. Να δούμε. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που τώρα το ξεκινούν. Και έχουν και προγράμματα, οι Πολωνοί έχουν και προγράμματα εκπαίδευσης από το σχολείο, στρατιωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, στρατιωτικοποιούνται με ταχύτητα. Φτιάχνουν στρατιωτικά κολέγια, κάνουν διάφορα προγράμματα για εκπαίδευση από την εφηβική ηλικία. Σε πολλές πόλεις της Πολωνίας έχουν από μικρά παιδιά, παιδιά του γυμνασίου ηλικίου, μπαίνουν στην. Αν δεις, υπάρχουν εγχειρίδια, έχω σώσει κάποια, αλλά τα έχω δηλαδή όταν πήγα στη Βαρσοβία τελευταία φορά το 2017 και είδα χαρακτηριστικά, στα πολωνικά είναι, εντάξει για αυτούς αφορούν, αλλά όπως αυτό που τονίζεις είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέραν της εδαφικής άμυνας. Φτιάχνουν κουλτούρα ασφαλείας. Ναι, δηλαδή υπάρχει μια κουλτούρα, πώς θα το πω, δεν θα την πω μιλιταριστική, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα άμυνας, αυτή είναι η έκφραση, defense culture, η οποία ας πούμε, περνάει από τα παιδιά αγόρια κορίτσια. Έτσι. Έχει σημασία αυτό, δεν είναι. Δηλαδή και οι γυναίκες όπως και στην Ουκρανία συμμετέχουν σε συγκεκριμένες κινήσεις. Τώρα, έρχομαι στο θέμα του Μπελγκορόντι, γιατί αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις και τις βλέπω και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Δηλαδή, με απλά λόγια, τι έγινε με την τολμηρή διασυνοριακή επιδρομή των κομμάντων Ρώσων, οι οποίοι διαβιούν στην Ουκρανία, και επειδή το έψαξα το θέμα από πλευράς αναλύσεων και ήρθα και σε επαφή και με τις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων ανθρώπων, τις οποίες βρήκα μέσω κάποιων ας πούμε, διασυνδέσεων, τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή του Μπελγκορόντ. Όταν λέμε Μπελγκορόντ, εννοούμε μια επαρχία, ένα όμπλαστ, ξέρω εγώ, όπως λέγεται, ναι, της Ρωσίας, έναντι Χαρκόβου της. Χαρκόβου είναι βορειοανατολική Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό όπως ξέρεις την προηγούμενη Δευτέρα έγινε, προκάλεσε σοκ στη Μόσχα. Και κυρίως το γεγονός είναι ότι επικεφαλής είναι κάποιοι του λεγόμενου ρωσικού αυτοκρατορικού στρατού, είναι δηλαδή δεξιοί ακραίοι Ρώσοι εθνικιστές, οι οποίοι θέλουν να καθαρίσουν το τοπίο, από την, όπως λένε και στα κείμενα που είδα στην Αγγλική, από την σαπίλα, από τη διαφθορά του Πούτιν. Τι λένε τώρα μεταξύ άλλων, έχω έτσι μεταφράσει από τα αγγλικά τα πιο βασικά σημεία από αυτά που λένε στο μανιφέστο τους. Θέλουμε, λέει, τα παιδιά μας να μεγαλώσουν εν ειρήνη, να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, να ταξιδεύουν και σπουδάζουν όπου θέλουν και να είναι, λέει, σε μια ελεύθερη χώρα. Αυτό δεν έχει θέση, λέει, στη σύγχρονη Ρωσία του Πούτιν, που είναι σάπια από διαφθορά, από ψέματα, από λογοκρισία, από περιορισμούς ελευθερίες και από καταστολή των δυνάμεων ασφαλείας. Βασική παράγραφος. Επικεφαλής αυτών είναι ένας Μαξιμίλιαν Αντρονίκοφ, αυτά πρώτη φορά έρχονται και δημόσια, το οποίο ονομάζεται, έχει το ψευδώνυμο Κέσαρας. Είναι ο λεγόμενος, αυτοαποκαλούμενος διοικητής της Λεγεώνας της Ελευθερίας της Ρωσίας. Είναι παραστρατιωτική ομάδα, η οποία έχει δράσει στον πόλεμο της Γεωργίας, αν θυμάστε, το 2008, τότε υπέρ των ρωσικών συμφερόντων και σε βάρος των Γεωργιανών. Τώρα βεβαίως έχει αυξήσει πάρα πολύ εναντίον του Πούτιν την αντιρωσική δραστηριότητα. Είδα χθες που μπήκα, βρήκα, Λάμπρο, ότι είναι αρκετά δραστήριοι στο διαδίκτυο. Είναι κατά βάση όλα στα ρώσικα, όλα. Έχουν περιλήψεις πολύ μικρές στα αγγλικά. Αυτοί που έχουν, βάση, που έχουν. Στη Ρωσία, βάση στη Λιθουανία. Τώρα, έχει το ψευδόνυμο που σου είπα, Κέσσαρας. Η δύναμή τους αυτών των δύο οργανώσεων είναι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Δηλαδή από εκεί περάσανε με κατεύθυνση Κούρσκ, το Κούρσκ είναι απέναντι από το Σούμι, και αυτό βορειοανατολική Ουκρανία πάνω, και Ρωσία, και από το Χάρκοβο, κυρίως από το Χάρκοβο, γιατί προκαλέσανε, Λάμπρο, όπως είδα, αρκετά απώλειες. Για μια δύναμη τέτοια καταδρομική, σε μια τέτοια επιχείρηση να καταστρέψουν τις εθνοφυλακίες της Ρωσίας εκεί ρωσικά ελικόπτερα, να χτυπήσουν κτίρια με drones
υπήρξαν κενά, όπως φαίνεται. Δηλαδή, το ίδιος ο περιφερειάρχης του Ομπλάστ του Μπελγκορόντ είπε ότι έχουμε ζημίες σημαντικές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν ξέρεις, καταδρομικές επιχειρήσεις, εντάξει, είναι ευνηδιαστικές ενέργειες. Τώρα, με αυτό το ψευδόνυμο Κέσσερας, βρήκα και κάποια άλλα στοιχεία που δεν υπάρχουν στη δημοσιότητα. Έχει υπηρετήσει, λέει, στο παρελθόν και έχει εντρυφεί πολύ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί από αυτά που είδα κατάλαβα τι γίνεται. Έχει προσπαθήσει να δράσει πάντοτε εναντίον τώρα του Πούτιν στη σκιά. Είπε ότι έρχονται και άλλες επιθέσεις και δεν θα πλήξει με τίποτα η Ρωσία, διότι έχουμε ετοιμάσει πολλά άλλα. Γιατί αριθμό μιλάμε? Μιλάμε αυτή για ένα αριθμό τουλάχιστον ο οποίος θα γύρω στα 400 άτομα από τις δύο οργανώσεις. Αλλά είναι καταδρομικού background, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι επειδή δεν είναι. Αυτά δεν είναι σοβαρό μέγεθος, ενώ ότι μπορεί να κάνουν καταδρομικές, αλλά αν δεν έχουν και πολιτικό ή επιχειρησιακό βάθος άλλο, δεν είναι σοβαρή απειλή. Τώρα, να σκοτώσει τον Πούτιν, αυτά γίνονται. Καλά, αλλά να κάνουν ζημιές, πώς να σου πω, ναι, στις τρεις ζώνες του Μπριάνσκ. Να κάνουν φθορά και παρενόχληση, έτσι. Παρενόχληση, ναι, του Μπριάνσκ, του Κούρσκ και του Μπελγκορόντ. Δεν ξέρω ότι στην Αζωφική, γιατί είναι διαφορετική καταθενό από Μαριούπολ και προς τα δεδομένα Μπερντιάνσκ. Τώρα, με τις επιδρομές στην Νότια Ρωσία πήραν κάπως, καταλαβαίνεις, τα φώτα της δημοσιότητας γυρίσαν σε αυτούς και τη λεγόμενη ρωσικό σώμα εθελοντών, να το πω έτσι, αλλά και βεβαίως έχουν ένα προφίλ που εμφανίζονται σαν βετεράνοι πολέμων στο παρελθόν, ενεργούν κατά του Κρεμλίνου και βεβαίως έχουν διασυνδέσεις λάμπρου μακροδεξιές. Δηλαδή, κοίταξα λίγο στα αγγλικά, γιατί τα πλήστα είναι στα ρώσικα, το μανιφέστο τους και πολλές επιμέρους λεπτομέρειες. Λέει ότι ξεκινήσαμε τις αντιδράσεις κατά της Ρωσίας από την παράνομη υπόθεση της Κρυμαίας και την προσάρτηση. Δηλαδή, μπορεί να μην ήμασταν πολύ γνωστοί, λέει, αλλά το 2014, μετά την παράνομη προσάρτηση, το annexation δηλαδή της Κρυμαίας, εμείς γίναμε ιδιαίτερα γνωστοί. Τώρα, έχουν έναν οπλισμό ο οποίος κατά βάση είναι σκανδιναβικός και αμερικάνικος, λάμπρο. Δηλαδή, το έψαξα από κάποιες φωτογραφίες του συγκεκριμένου, τώρα του Κέσσερα, του λεγόμενου Μαξιμίλια Μαντρονίκοφ, όπως ονομάζει το αρχηγός του. Λοιπόν, αυτός έχει διασυνδέσει με στην Ουκρανία, φαίνεται ξεκάθαρα. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο είπε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια, προφανώς τώρα για διαφόρους λόγους που τι έχουν μέσα. Και βέβαια, χθες είχαμε και του New York Times, ίσως να το είδες, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ότι η Ουκρανία έκανε την επίθεση με τα drones στο Κρεμλίνο, αλλά δεν λέει απευθείας στο Ουκρανικό κράτος η New York Times, αλλά επειδή οι Αμερικανοί κάναν υποκλοπές ρωσικών και ουκρανικών επικοινωνιών εκείνη την περίοδο κατά την οποία χτυπήσαν με τα drones το Κρεμλίνο, φέρεται αυτή τη στιγμή ότι η New York Times είναι Αμερικάνικη κυβέρνηση, δεν το συζητάμε, περνάει ψυχολογικές και άλλες επιχειρήσεις της κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Φέρεται λάμπρο ότι σε αυτή την ιστορία οι ενέργειες είχαν κατευθυνθεί σίγουρα στη συγκεκριμένη οργάνωση που το έκανε, που δράκει εντός Ρωσίας, δεν το συζητάμε, το κάνουν Αμερικανοί. Γι' αυτό και η New York Times δίνει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν λέει εκτεταμένα πράγματα. Τώρα, το τι έγινε. Υπήρξε και μια επίθεση με ουκρανικά μη επανδρομένα ταχύπουλα, από ό,τι φαίνεται, μη επανδρομένα σκάφη, θα λέξεις, σε ρωσικά πλοία. Ναι, μια έγινε στο Μπερντιάνσκ, δηλαδή δυτικά της Μαριούπολης. Μπερντιάνσκ είναι τώρα σε μεγάλη και Ουκρανία, κατεβαίνοντας το Δνίπερο ποταμό από την Ζαπορίζια, την πλευρά που ελέγχουν οι Ρώσοι, που είναι το πυρηνικό, τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο, προς τα κάτω. Η Αζωφική τώρα. Εκεί έγινε και υπήρξαν κάποιες απώλειες. Τώρα, σε όλα αυτά, για να κλείσουμε τα Ουκρανικά, λάμπρο, είχαμε τη 13η μέσω βίντεο συνάντηση του Ραμστάιν. Έτσι, στην οποία ο Λόιντ Όστιν, Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, επένεσε την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία για το θέμα των F-16. Γιατί αυτές οι τρεις χώρες μαζί με την Νορβηγία έχουν δηλώσει ότι θα αποτελέσουν τον αεροπορικό, την εκπαίδευση των πιλότων της Ουκρανίας και αεροσκάφη τέταρτης γενιάς, κυρίως F-16 που τόσο πολύ τα θέλουν οι Ουκρανοί, και οι τέσσερις αυτές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, έχουν F-16 και πάνε σε F-35. Οι Ολλανδοί τα έχουν ήδη, οι Νορβηγοί τα έχουν ήδη, οι Δανείοι έχουν παραγγείλει 16 F-35, είναι στη σειρά τώρα, και από εκεί και πέρα να δούμε και η Πολωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι η Πολωνία και οι Άγγλοι χθες είπαν ότι, οι Άγγλοι ιδιαίτερα, λέει, εμείς δεν έχουμε F-16, αλλά είπε ο Ρίσι Σούνακ και ο Γουάλλας, ο Υπουργός Άμυνας, είπαν ότι εμείς θα εκπαιδεύσουμε παράλληλα πιλότους Ουκρανούς, όπως κάναμε και για τα άρματα μάχης, τους τεθωρακισμένους, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά, λέει, η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία δεν έχουν αεροσκάφη F-16, έχουν άλλου τύπου αεροσκάφη. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, όπως ξέρεις πολύ καλά, έχουν είτε Ραφάλ, είτε Σούπερ Ταντάρ. Οι άλλοι έχουν Eurofighter, Tornado κλπ. Ακριβώς. Τώρα, χθες είχαμε λάμπρο, για να κλείσουμε δύο επισημάνσεις, είχαμε νέες κυρώσεις της Ιαπωνίας.
Αυτές προήλθαν τώρα επειδή θα έχει και πρόορες εκλογές η Ιαπωνία. Ναι, ναι. Γιατί βγήκε ενισχυμένος ο Φόμο Κισίντα από την G7 και τη διευρυμένη G7. Πιθανότητα επειδή είναι ισχυρό το κόμμα του, χθες επέβαλε σε 78 εταιρείες και συμφέροντα άλλες οντότητες που λέω εγώ, ρωσικές, νέες κυρώσεις, οικονομικές, εμπορικές και άλλες. Επίσης η Νότια Κορέα τα δίνει στους Αμερικανούς τα πυρομαχικά για να περάσουν οι Αμερικανοί, ξέρεις, στην Ουκρανία πυρομαχικά, πυράβλους και άλλα συστήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών κλπ. Γιατί η Νότια Κορέα δεσμεύεται από το Σύνταγμά της να μην δίνει σε εμπόλεμες περιοχές απευθείας. Κάτι το οποίο εξήγησε και στον Biden, και το ξέρει ο Biden και οι Αμερικανοί τα ξέρουν καλύτερα αυτά, στον πρόεδρο Γιούνι είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε απευθείας. Όχι ότι κάνουμε κυρώσεις οικονομικές, αλλά δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε εξοπλισμούς. Γι' αυτό ξέρω ότι στη βάση Σοσάν, στη Νότια Κορέα, γιγαντία αμερικανικά αεροπλάνα αυτές τις μέρες παίρνουν τα πυρομαχικά και τα μεταφέρουν στη Γερμανία και στην Πολωνία και από εκεί καταλαβαίνεις θα προωθηθούν προς την Ουκρανία, γιατί η παρουσία του πρόεδρου Ζελένσκι στη σύνοδο της G7 προημερών στη Χειροσύμα άνοιξε και αυτόν τον διάδρομο. Και κλείνω ότι χθες έγιναν επιθέσεις και σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Κάποιοι πύραυλοι χτύπησαν κτίρια. 8 πύραυλοι σύμφωνα με την αεράμινα της Ουκρανίας και της Πολωνίας που συνεργάζεται εκεί ποικιλοτρόπως κατερρύφθησαν 27 drones. Τα drones φαίνεται, ας πούμε, τα πράγματα τελευταία έχουν βελτιωθεί στην Ουκρανική αεράμινα, γιατί έχουν περάσει κάτι γαλλοϊταλικά συστήματα και βεβαίως υπάρχουν και τα συστήματα Patriot 3. Μην ξεχνάμε ότι οι Ουκρανοί πήραν Patriot 3, η πατρίδα μας. Το έλεγα προημερώ με κάτι Έλληνες αξιωματικούς. Τα δύο έχουμε εμείς, ΠΑΚ 2 έχουμε εμείς. Είναι ΠΑΚ 2 και ιδιαίτερα μιλούσα με έναν αξιωματικό που ήταν και στην δύναμη που έχουμε στείλει κάτω, κάπου 110 άνδρες, Σαουδική Αραβία, όπως ξέρεις. Και αυτά είναι ΠΑΚ 2 και γενικώς μου έλεγαν δεν έχουν εμπλακεί τα δικά μας κάτω στη Σαουδική Αραβία, λόγω ότι έχει κινηθεί διαφορετικά ο πόλεμος της Ιεμένης και δεν είναι και στην πολύ προωθημένη θέση όπου, ξέρεις, ας μην βάλουν οι Χούθης εναντίον του Σαουδικής Αραβίας. Το ΠΑΚ 3 αυτή πιάνει είναι όλο το σύστημα, δηλαδή πιάνει όλα τα ζυμούθια. Αποσπάσαν κατεύθυνση, γι' αυτό και υπάρχουν. 360, ναι, υπάρχουν τραυματισμοί, πιάνουν αρκετά. Δηλαδή, και όπως ξέρεις, έχουν και οι δικοί μας βέβαια οι αξιωματικοί, είχαν εκπαιδευτεί στα Patriot το Fort Bliss της Οκλαχώμα. Αλλά τώρα πήγε και η δεύτερη σειρά αξιωματικών Ουκρανών, ήδη είχαν εκπαιδευτεί 75, επίσημα το είπε αυτό το Υπουργείο Άμυνας Ουκρανίας. Και αν είναι 75, τώρα μπορεί να ελέγξω πώς είναι, αλλά το θέμα είναι ότι πάει και τώρα και η δεύτερη σειρά. Δηλαδή, κλείνω λέγοντας, Λάμπρο μου, ότι ένα σύστημα είναι καθαρά αμερικανικό, δηλαδή το μεταφέραν οι Αμερικανοί κοινώς από τη Γερμανία κατευθείαν μέσω Πολωνίας στην Ουκρανία, και υπάρχει ένα άλλο σύστημα που είναι αμερικανο-γερμανο-ολλανδικό Patriot από αυτά που είχε η Γερμανία και η Ολλανδία και τα οποία μέσω Πολωνίας και Λιθουανίας τα πέρασε προς την Ουκρανία. Άρα, καταλαβαίνεις, ας μην είναι σε εξελίξη, όλα προετοιμάζονται τώρα για την. Πώς θα το πω, δεν υπάρχει αρινή, αλλά επειδή υπάρχει θερινή, ας πούμε, κυοφορούμενη αντεπίθεση. Επιμένω σε αυτό που σου είπα από την πρώτη φορά, ότι θα είναι προς τον Νότο, κατά την ταπεινή μου άποψη και εκτίμηση και τις επαφές που είχα, δηλαδή Κρυμαία. Προς Χερσόνα, το υπόλοιπο της Χερσόνας, Ζαπορίζια, με κατεύθυνση Κρυμαία. Βλέπω και οι συγκεντρώσεις των Ουκρανικών δυνάμεων είναι πιο πολύ εκεί από ότι είναι προς το Λουκάνσκ βόρεια. Όλα βέβαια αυτά μιλάμε για Ανατολική Ουκρανία, έτσι και Νοτιοανατολική. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν πάντως. Πολύ οπλικό σύστημα περνάει και πυρηνικά. Τα οποία αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα είναι, καταλαβαίνεις, ας πούμε, πολύ πιο ανησυχητικά, διότι είναι σε τακτικά πυρηνικά όπλα, είναι κυρίως ρίχνουν τα αεροσκάφη. Έτσι, ας πούμε, οι Αμερικανοί έχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που τα κινούν αυτά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι αυξάνεται και η ένταση ποικιλόμορφα. Τώρα, ένα τελευταίο να σου πω, ξέχασα ότι φαίνεται ότι ο Ερντογάν. Η εικόνα που έχω είναι ότι για τη Σουηδία θα πει ναι πριν σίγουρα τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας 11-12 Ιουλίου, όπου νομίζω, Λάμπρο, από εβδομάδα θα σου δώσω λεπτομέρειες από τα κείμενα τα οποία έχουν ετοιμαστεί και τα οποία θα υπογραφούν και τα οποία αλλάζουν άρδιν πολλά πράγματα και γίνεται και μια αναφορά για πρώτη φορά για ατλαντικο-ειρηνικού συνεργασία. Δηλαδή, πιάνεται ένα ενιαίο τόξο από πάνω από τη Σκανδιναβική, από τον Ατλαντικό, και περνάει μέσα από συγκεκριμένες χώρες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ραμστάιν, φτάνει μέχρι η Ιαπωνία, Νότια Κορέα και πάει λέγοντας Φιλιππίνες. Δηλαδή, αυτή η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, πλανητικό ΝΑΤΟ, είναι ένα θέμα το οποίο θα δώσω στοιχεία που για πρώτη φορά θα ληφθούν δημόσια και τα οποία έχουν να κάνουν με τα κείμενα που έχουν ετοιμάσει αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ υπό τον στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλη, τον αρχηγό του Σακέρ, τα οποία βέβαια θα υπογραφούν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου θα είναι και η πατρίδα μας, γιατί πιστεύω να υπάρξει και θέμα λιμένο στα εκλογικά μας εδώ, γιατί δεν πρέπει να πάμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση, πρέπει να πάμε με κανονική κυβέρνηση. Προφανώς, ναι. Πάνε, ετοιμάζονται για Κίνα. Θα να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.